Ζαχαρίας, κεφάλαιον Α. Εν το 8ο μήνη, το δεύτερο έτη του Δαρίου, έγινε λόγος Κυρίου προς Ζαχαρίαν τον ιόν του Βαραχίου, ιού του Ιδώ, τον προφήτην λέγον. Ο Κύριος οργίστη μεγάλος επί τους πατέρα σας. Δια τούτο είπε προς αυτούς, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Επιστρέψατε προς εμέ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μη γίνεστε ως οι πατέρες σας, προς τους οποίους οι πρώτεροι προφήτε έκραξαν λέγοντες. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Επιστρέψατε τώρα από τον οδόν ημών των πονηρών και των πράξεων ημών των πονηρών. Και δεν υπήκουσαν και δεν έδωκαν προσοχήν εις εμέ, λέγει Κύριος. Οι πατέρες σας πού είναι? Και οι προφήτε μήπως θέλουν συζήσει εις τον αιώνα? Άλλοι λόγοι μου και τα διατάγματά μου, τα οποία προσέταξα εις τους δούλους μου, τους προφήτας, δεν έφτασαν εις τους πατέρας σας. Και αυτοί εστράφησαν και είπαν, καθώς ο Κύριος των δυνάμεων εβουλεύθη να κάμει εις ημάς, κατά τα σοδούς ημών και κατά τας πράξεις ημών, ούτως έκαμε εις ημάς. Εν τη 24η ημέρα του 11ου μηνός, ώστις είναι ο μην Σαββάτ, εν το δευτέρο έτη του Δαρίου έγινε λόγος Κυρίου προς Ζαχαρίαν τον ιόν του Βαραχίου ιού του Ιδώ τον προφήτην λέγον. Είδον τη νύχτα και ειδού άνθρωπος υπέβων εφήπου κοκκίνου και ούτως ίστατο μεταξύ των μυρσινών έτεινε σίσαν εν κυλώματι. Κι όπισθεν αυτού είπε κόκκινη, ποικίλη και λευκή. Και είπα, Κύριε μου, τι είναι ούτη? Και είπε προς εμέ ο άγγελος ο λαλών μετέ μου, εγώ θέλω σι δείξει τι είναι ταύτα. Και ο άνθρωπος ο ιστάμενος μεταξύ των μυρσινών απεκρίθη και είπεν, ούτι είναι εκείνοι τους οποίους ο Κύριος εξαπέστειλε να περιοδεύσωσι την γη. Και απεκρίθησαν προς τον άγγελον του Κυρίου των ιστάμενων μεταξύ των μυρσινών και είπαν, ημείς περιοδεύσαμεν την γη και ειδού πάσα η γη κάθεται και ησυχάζει. Και ο άγγελος του Κυρίου απεκρίθη και είπε, Κύριε των δυνάμεων, έως πότε δεν θέλεις σπλαχνιστεί σύ την Ιερουσαλήμ και τας πόλεις του Ιούδα, κατά των οποίων ηγανάκτησας τα εβδομήκοντα ταύτα έτη? Και ο Κύριος απεκρίθη προς τον άγγελον τον λαλούντα μετεμού, λόγους καλούς, λόγους παρηγορητικούς. Και είπε προς εμέ ο άγγελος ο λαλών μετεμού, φώνησον λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος δια την Ιερουσαλήμ και δια την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη, και είμαι σφόδρα οργισμένος κατά των εθνών των αμεριμνούντων. Διότι ενώ εγώ οργίστην ολίγων, αυτά επεβοήθησαν το κακόν. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος, εγώ επέστρεψα εις την Ιερουσαλήμ εν ικτυρμής. Ο οίκος μου θέλει ανοικοδομηθεί εν αυτή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και σχοινίον θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Φώνησον έτη λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Επόλης μου έτη θέλουν συμπλημμυρίσει από αγαθόν, και ο Κύριος θέλει παρηγορήσει έτη την Σιών και θέλει εκλέξει πάλιν την Ιερουσαλήμ. Και ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και ειδού τέσσερα κέρατα και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα μετεμού, τι είναι ταύτα? Ο δε απεκρίθη προς εμέ, ταύτα είναι τα κέρατα τα οποία διεσκόρπισαν τον Ιούδαν, τον Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος έδειξεν εις εμέ τέσσερα στέκταρας και είπα, τι έρχονται ούτι να κάμωσι? Και απεκρίθη λέγον, ταύτα είναι τα κέρατα τα οποία διεσκόρπισαν τον Ιούδαν, ώστε ουδήσε σήκωσε την κεφαλήν αυτού, και ούτι ήλθον δια να φοβήσωσιν αυτά, δια να εκτινάξωσι τα κέρατα των εθνών, τα οποία εσήκωσαν το κέρας της γης του Ιούδα δια να διασκορπίσωσιν αυτήν. Κεφάλαιον Β. Και ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και ειδού ανήρ και σχοινίων μετρικών εν τη χειρή αυτού. Και είπα, πού υπάγει εσύ? Ο δε είπε προς εμέ, να μετρήσω την Ιερουσαλήμ δια να είδω ποιον το πλάτος αυτής και ποιον το μήκος αυτής. Και ειδού ο άγγελος ο λαλών μετεμού εξήλθε,
Και έτερος άγγελος εξήλθεν η συνάντησιν αυτού και είπε προς αυτόν. Δράμε λάλησον προς τον αιανίαν τούτον λέγον. Η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικηθεί ατυχίστος εξαιτίας του πλήθους των εναυτή ανθρώπων και κτηνών. Διότι εγώ, λέγει Κύριος, θέλω είστε εις αυτήν τείχος πυρός κύκλο και θέλω είστε προσδόξαν εν μέσω αυτής. Ο, φεύγετε από της γης του βορρά, λέγει Κύριος, διότι σας διεσκόρπισα προς τους τέσσερας ανέμους του ουρανού, λέγει Κύριος. Ο, διασώθητη Σιών, η κατοικούσα μετά της θυγατρός της Βαβυλώνος, διότι ούτω, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μετά την δόξαν, με απέστειλε προς τα έθνη, τα οποία σας ελεηλάτησαν. Διότι όστις εγγίζει εσάς, εγγίζει την κόρη του οφθαλμού αυτού. Διότι ιδού εγώ θέλω σύσει την χείρα μου επ' αυτά και θέλω συνείστε λάθυρον εις τους δουλεύοντας αυτά. Και θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε. Τέρπου και εφραίνου θύγατε Σιών, διότι ιδού εγώ έρχομαι και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου, λέγει Κύριος. Και έθνη πολλά θέλω συνενωθεί μετά του Κυρίου εν τη ημέρα εκείνη και θέλω συνείστε λαός μου. Και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με εξαπέστειλε προς σε. Και ο Κύριος θέλει κατακληρονομήσει τον Ιούδαν διαμερίδα αυτού εν τη γη τη Αγία και θέλει εκλέξει πάλιν την Ιερουσαλήμ. Σιώπα πάσα σάρξ ενώπιον του Κυρίου, διότι εξηγέθη από της κατοικίας της αγιότητος αυτού. Κεφάλαιον γάμα. Και μη έδειξε τον Ιησούν τον ιερέα τον Μέγα ιστάμενον έμπροσθεν του Αγγέλου του Κυρίου και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού δια να αντισταθεί σε αυτόν. Και είπε Κύριος προς τον διάβολον, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε. Ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος ώστις έκλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδειμένος η μάτια ρυπαρά και ίστατο ενώπιον του Αγγέλου. Και απεκρίθη και είπε προς τους ισταμένους ενώπιον αυτού, λέγον, αφαιρέσατε τα ημάτια τα ρυπαρά από αυτού. Και προς αυτόν είπεν, ιδού αφήρεσα από σου την ανομία σου και θέλω σε ενδύσει ημάτια λαμπρά. Και είπα, ας επιθέσω σι μήτραν καθαράν επί την κεφαλήν αυτού. Και επέθεσαν την μήτραν την καθαράν επί την κεφαλήν αυτού και ενέδισαν αυτόν ημάτια, ο δε άγγελος του Κυρίου παρίστατο. Και διαμαρτυρήθη ο άγγελος του Κυρίου προς τον Ιησούν λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν περιπατήσεις εν τεσοδείς μου και αν φυλάξεις τα σέντολάς μου, τότε εσύ θέλεις κρίνει έτη τον οίκον μου και θέλεις φυλάκι έτη τα σαυλάς μου και θέλω σι δώσει να περιπατείς μεταξύ των εντάφθα ισταμένων. Άκουε τώρα Ιησού ο ιερεύς ο Μέγας, σύ και οι εταίροι σου οι καθήμενοι ενώπιόν σου, επειδή αυτοί είναι άνθρωποι θαυμάσιοι. Διότι ιδού εγώ θέλω φέρει έξω των δούλων μου των βλαστών. Διότι ιδού ο λίθος, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν του Ιησού, επί τον ένα τούτον λίθον είναι επτά οφθαλμοί. Ιδού εγώ θέλω εγχαράξει το εγχάραγμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω εξαλείψει την ανομία της γης εκείνης εν μια ημέρα. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλετε προσκαλέσει έκαστος των πλησίων αυτού, υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού. Κεφάλαιον δέλτα. Και επέστρεψεν ο άγγελος ο λαλών μετέ μου και με εξήγηρεν ως άνθρωπον εξεγυρώμενον από του ύπνου αυτού και είπε προς εμέ, τι βλέπεις σύ? Και είπα, εθεώρησα και ιδού λιχνία όλη χρυσή και δοχείων επί της κορυφής αυτής και οι επτά λίχνη αυτής επ' αυτής και οι επτά λίχνη αυτής επ' αυτής και επτά σωλήνες εις τους λίχνους τους επί της κορυφής αυτής και δύο ελαίε επάνωθεν αυτής, μία εκ δεξιών του δοχείου και μία εξ αριστερών αυτής. Και απεκρίθην και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα μετέ μου, λέγον, τι είναι τα αυτά, Κύριέ μου?
Και απεκρίθη ο άγγελος ο λαλών μετέ μου και είπε προς εμέ, «Δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα?» Και είπα, «Ουχή, Κυρία μου». Και απεκρίθη και είπε προς εμέ, λέγον, «Ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζωροβάβελ, λέγον, «Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι είσαι εσύ, το όρος το μέγα, έμπροσθεν του Ζωροβάβελ, παιδιάς, και θέλει εκφέρει των ακρογωνιαίων λίθων ένα λαλαγμό. Χάρις, χάρις εις αυτόν». Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον, «Εχείρες του Ζωροβάβελ έθεσαν το θεμέλιον του οίκου τούτου, και εχείρες αυτού θέλουν συντελειώσει αυτόν, και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε προς εσάς. Διότι τις κατεφρόνησε την ημέραν των μικρών πραγμάτων? Θέλουσι βεβαίως χαρί και θέλουσι ειδί των κασιτέρινων λίθων εν τη χειρή του Ζωροβάβελ οι επτά εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου, οι περιτρέχοντες δια πάσης της γης». Τότε απεκρίθην και είπα προς αυτόν, «Τι είναι εδίο αυτέ, ελέε, επί τα δεξιά της λιχνίας και επί τα αριστερά αυτής?» Και απεκρίθην εκ δευτέρου και είπα προς αυτόν, «Τι είναι οι δύο κλάδοι των ελαιών, ήτινες δια των δύο χρυσών σωλήνων, εκενώνουσιν εξ εαυτών το έλαιον εις την χρυσήν λιχνία?» Και είπε προς εμέ, λέγον, «Δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα?» Και είπα, «Ουχή, Κύριέ μου». Τότε είπεν, «Ούτι είναι οι δύο και χρησμένοι, οι παριστάμενοι πλησίων του Κυρίου πάσης της γης, κεφάλαιον έψιλον». Και πάλιν ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και είδου τόμος πετώμενος. Και είπε προς εμέ, «Τι βλέπεις εσύ?» Και απεκρίθην, «Βλέπω τόμον πετώμενον το μήκος αυτού 20 πηχών και το πλάτος αυτού 10 πηχών». Και είπε προς εμέ, «Αυτή είναι η κατάρα η εξερχομένη επί το πρόσωπον πάσης της γης. Διότι πας ως της κλέπτη θέλει εξολοθρευθεί, ως γράφεται εν αυτό εντεύθεν. Και πας ως της ομνίη θέλει εξολοθρευθεί, ως γράφεται εν αυτό εκείθεν. Θέλω εκφέρει αυτήν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλει εισέλθει εις τον οίκον του κλέπτου και εις τον οίκον του ομνίοντος εις το όνομά μου ψευδός. Και θέλει διαμείνει εν το μέσο του οίκου αυτού και θέλει εξολοθρεύσει αυτόν και τα ξύλα αυτού και τους λίθους αυτού». Και ο άγγελος ο λαλών μετέ μου εξήλθε και είπε προς εμέ, «Ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου και είδε τι είναι τούτο το εξερχόμενο». Και είπα, «Τι είναι τούτο?» Οδε είπε, «Τούτο το οποίο εξέρχεται είναι εφά». Και είπε, «Τούτο είναι η παράσταση σε αυτόν καθόλην την γη. Και ειδού εσηκώνετο τάλαντον μολύβδου. Και ειδού μία γηνή εκάθητο εν το μέσο του εφά». Και είπε, «Αυτή είναι η ασέβη». Και έριψεν αυτήν εις το μέσον του εφά. Και έριψε το μολύβδινον ζύγιον εις το στόμα αυτού. Τότε ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον. Και ειδού εξήρχοντο δύο γυναίκες. Και άνεμος ήτο εν τες πτέρυξιν αυτών, διότι αυτε είχον πτέρυγας ως πτέρυγας πελαργού και σήκωσαν το εφά αναμέσων της γης και του ουρανού. Και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα μετέ μου, «Πού φέρουσιν αυτε το εφά?» Και είπε προς εμέ, «Δια να οικοδομήσωσι δι' αυτό οίκον εν τη γη σενάρ, και θέλει στηριχθεί και θέλει τεθεί εκεί επί την βάσιν αυτού». Κεφάλαιον σίγματα. Και πάλιν ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον, και είδου τέσσερας άμαξε εξήρχοντο εκ του μέσου δύο ωραίων, και τα όρη ήσαν όρη χάλκινα. Εν διαμάξη τη πρώτη ήσαν ήπι κόκκινη, και εν διαμάξη τη δευτέρα ήπι μέλανες, και εν διαμάξη τη τρίτη ήπι λευκή, και εν διαμάξη τη τετάρτη ήπι ποικίλη ψαρή. Και απεκρίθην και είπα προς τον άγγελον τον λαλούντα μετέ μου, «Τι είναι ταύτα, Κύριε μου?» Και απεκρίθη ο άγγελος και είπε προς εμέ, «Ταύτα είναι οι τέσσερας άνεμοι του ουρανού,
ήτινες εξέρχονται εκ της στάσεως αυτών ενώπιον του Κυρίου πάσης της γης. Ήπι οι μέλανες, οι εντιμία, εξέρχονται προς την γη του βορρά, και οι λευκοί εξέρχονται κατόπιν αυτών, και οι ποικίλοι εξέρχονται προς την γη του νότου, και οι ψαροί εξήλθαν και ζήτησαν να υπάγωσι δια να περιέλθωσι την γη. Και είπεν, υπάγεται, περιέλθεται την γη, και περιήλθον την γη. Και έκραξε προς εμέ και λάλησε προς εμέ λέγον, είδε οι εξερχόμενοι προς την γη του βορρά, ανέπαυσαν το πνεύμα μου εν τη γη του βορρά. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, λάβε εκ των ανδρών της εχμαλωσίας, εκ του Χελδαΐ, εκ του Τοβία και εκ του Ιεδαΐα, των ελθόντων εκ Βαβυλώνος, και ελθέ την αυτήν εκείνην ημέραν, και εισέλθε εις τον οίκον του Ιωσίου, ιού του Σοφονίου. Και λάβε αργύριον και χρυσίον και κάμε στεφάνους, και επίθες επί την κεφαλήν του Ιησού, ιού του Ιωσεδέκ, του ιερέως του Μεγάλου. Και λάλησον προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγον, ιδού ο Ανήρ, του οποίου το όνομα είναι ο Βλαστός, και θέλει βλαστήσει εκ του τόπου αυτού, και θέλει οικοδομήσει τον οίκον του Κυρίου. Ναι, αυτός θέλει οικοδομήσει τον ναόν του Κυρίου, και αυτός θέλει λάβει την δόξα, και θέλει καθίσει και διοικήσει επί του θρόνου αυτού, και θέλει είστε ιερεύς επί του θρόνου αυτού, και βουλή ειρήνης θέλει είστε μεταξύ των δύο τούτων, και στέφανοι θέλουσιν είστε δια τον Ελέμ, και δια τον Τοβίαν, και δια τον Ιεδαΐαν, και δια τον Εΐν, τον Υιόν του Σοφονίου, προς μνημόσυνον εν το ναό του Κυρίου. Και η μακράν θέλου συνελθεί και οικοδομήσει εν το ναό του Κυρίου, και θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε προς εσάς. Και τούτο θέλει γίνει εάν υπακούσετε ακριβώς εις την φωνή Κυρίου του Θεού σας. Κεφάλαιον ζήτα. Και το τετάρτο έτη του βασιλέως Δαρίου έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ζαχαρίαν τη τετάρτη του ενάτου μηνός του Χισλεφ. Και εξαπέστειλαν εις τον οίκον του Θεού τον Σαρεσέρ και τον Ρεγέμ Μέλεχ και τους ανθρώπους αυτών δια να εξηλαιώσωση το πρόσωπον του Κυρίου. Να λαλήσωση προς τους ιερείς, τους εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων και προς τους προφήτας λέγοντες. Να κλάσω εν το μηνύ το πέμπτο αποχωριστής, καθώς ήδη έκαμον το σάφτα έτη. Και έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων προς εμέ λέγον, λάλιζον προς πάντα των λαών της γης και προς τους ιερείς λέγον, ότε ενιστεύετε και επενθείτε εν το πέμπτο και εν το εβδόμο μηνύ, τα εβδομήκοντα εκείνα έτη ενιστεύετε το όντι διέμε, και ότε ετρώγετε και ότι επίνετε δεν ετρώγετε και επίνετε διέ αυτούς. Δεν είναι ούτι οι λόγοι τους οποίους ο Κύριος ελάλησε δια των προτέρων προφητών, ότε η Ιερουσαλήμ ήτο κατοκημένη και εν ευημερία, και επόλης αυτής κύκλο εν αυτή, ότε κατοκείτο το μεσημβρινόν και η παιδινή. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ζαχαρίαν λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων λέγον, κρίνεται κρίσιν αληθείας, και κάμνετε έλεος και ικτυρμών έκαστος προς τον αδελφόν αυτού. Και μη καταδυναστεύετε την χείραν και των ορφανών, των ξένων και των πένιτα. Και μη δεις από σας ας μη βουλεύετε κακόν κατά του αδελφού αυτού εν τη καρδία αυτού. Αλυρνήθησαν απροσέξωση και έστρεψαν νότα απειθή και ευάρυναν τα ότα αυτών δια να μη ακούσωση. Και αυτοί έκαμον τας καρδίας αυτών αδάμαντα ώστε να μη ακούσωση των νόμων και τους λόγους τους οποίους ο Κύριος των δυνάμεων εξαπέστειλε εν το πνεύματι αυτού δια των προτέρων προφητών. Δια τούτο ήλθεν οργή μεγάλη παρά του Κυρίου των δυνάμεων. Όθεν, καθώς αυτός έκραξε και αυτοί εισήκουον, ούτως αυτοί έκραξαν και εγώ δεν εισήκουον, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά διεσκόρπισα αυτούς ως διανεμοστροβίλου εις πάντα τα έθνη, τα οποία δεν εγνώριζαν. Και ο τόπος ηρημώθη κατόπιν αυτών, ώστε δεν υπήρχε ο διαβαίνων ουδέ ο επιστρέφων.
και έθεσαν την γην την επιθυμητήν εις ερήμος. Κεφάλαιον ήταν. Και έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Είμαι ζηλότυπος δια την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη και είμαι ζηλότυπος δια αυτήν εν οργή μεγάλη. Ούτω λέγει Κύριος. Επέστρεψα εις την Σιών και θέλω κατοικήσει εν μέσω της Ιερουσαλήμ και η Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί πόλης αληθείας και το όρος του Κυρίου των δυνάμεων όρος Άγιον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτι θέλουσι καθίσει πρεσβύτεροι και πρεσβύτερε εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ και έκαστος με τη ράβδον αυτού εν τη χειρή αυτού από του πλήθους των ημερών. Και πλατείε της πόλεως θέλουσιν είστε πλήρης πεδίων και κορασίων πεζόντων εν τες πλατείες αυτής. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν φανεί θαυμαστόν εις τους οφθαλμούς του υπολείπου του λαού τούτου εν τες ημέρες εκείνες, μήπως θέλει φανεί θαυμαστόν και εις τους οφθαλμούς μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ιδού, εγώ θέλω σώσει τον λαόν μου από της γης της Ανατολής και από της γης της Δύσεως του Ηλίου και θέλω φέρει αυτούς και θέλουσι κατοικήσει εν μέσω της Ιερουσαλήμ και θέλουσι είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών εν αληθεία και δικαιοσύνη. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ενισχύσατε τα σχήρα σας σεις οι ακούοντες εν τες ημέρες ταύτες τους λόγους τούτους διαστόματος των προφητών ήτινες ήσαν εν τη ημέρα καθήνε θεμελιώθη ο οίκος του Κυρίου των δυνάμεων δια να οικοδομηθεί ο ναός. Διότι πρώτων ημερών εκείνων δεν ήτο μισθός δια των άνθρωπων ουδε μισθός δια το κτίνος ουδε ειρήνη εις των εξερχόμενων ή εισερχόμενων εξαιτίας της θλίψεως. Διότι εξαπέστειλα πάντα στους ανθρώπους έκαστον κατά του πλησίον αυτού. Αλλά τώρα εγώ δεν θέλω φέρεστε προς το υπόλοιπον του λαού τούτου καθώς εν τες αρχαίες ημέρες λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Διότι ο σπόρος θέλει είστε της ειρήνης. Η άμπελος θέλει δώσει τον καρπόν αυτής και η γη θέλει δώσει τα γεννήματα αυτής και η ουρανή θέλουσι δώσει την δρόσον αυτών. Και θέλω κληροδοτήσει εις το υπόλοιπον του λαού πάντα τα αυτά. Και καθώς είστε κατάρα μεταξύ των εθνών, οίκος Ιούδα και οίκος Ισραήλ, ούτω θέλω σας διασώσει και θέλετε είστε ευλογία. Μη φοβήστε, ας ενισχύονται εχείρες σας. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Καθόν τρόπον εστοχάστη να σας τιμωρήσω, ότε οι πατέρες σας με παρόργησαν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν μετενόησα, ούτω πάλιν εβουλεύθην εν τες ημέρες ταύτες να αγαθοποιήσω την Ιερουσαλήμ και τον οίκον του Ιούδα. Μη φοβήστε. Ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους θέλετε κάμει. Λαλείτε έκαστος την αλήθειαν προς τον πλησίον αυτού, αλήθειαν και κρίσιν ειρήνης κρίνετε εν τες πύλες σας. Και μη βουλεύεστε κακόν εν τες καρδίες σας έκαστος κατά του πλησίον αυτού και όρκον ψευδή μη αγαπάτε. Διότι πάντα ταύτα είναι εκείνα τα οποία μισώ, λέγει Κύριος. Και έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων προς εμέ, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η νηστεία του τετάρτου μηνός και η νηστεία του πέμπτου και η νηστεία του εβδόμου και η νηστεία του δεκάτου θέλουσιν είστε εις τον οίκον Ιούδα εν χαρά και εν ευφροσύνη και εν ευθύμη σε εορτές. Όθεν αγαπάτε την αλήθειαν και την ειρήνη. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτι θέλουσιν ελθεί λαοί και οι κατοικούντες πόλης πολλάς και οι κάτοικοι της μιας θέλουσιν υπάγει εις την άλλην λέγοντες. Ας υπάγομεν σπέβδοντες δια να εξηλαιώσομεν το πρόσωπον του Κυρίου και να εξητήσομεν τον Κύριον των δυνάμεων. Θέλω υπάγει και εγώ. Και λαοί πολλοί και έθνη ισχυρά θέλουν συνελθεί δια να εξητήσωσι τον Κύριον των δυνάμεων εν Ιερουσαλήμ και να εξηλαιώσωσι το πρόσωπον του Κυρίου. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εν τες ημέρες εκείνες 10 άνδρες εκ πασών των γλωσσών των εθνών θέλουσι πιάσει σφιχτά
ναι θέλους ή πιάσει σφιχτά το κράσπεδον ενός Ιουδαίου λέγοντες. Θέλομεν υπάγει με σας, διότι οικούσαμεν ότι ο Θεός είναι με σας. Κεφάλαιον θήτα. Το φορτίον του λόγου του Κυρίου κατά της γης Αδράχ και της Δαμασκού της αναπαύσεως αυτού. Διότι του Κυρίου είναι το να εφορά τους ανθρώπους και πάσας τας φυλάς του Ισραήλ. Έτι και κατά της εμάς, ήτης είναι όμορος αυτής κατά της Τύρου και Σιδώνος, αν και είναι σοφές φόδρα. Και η Τύρος οκοδόμησεν εις αυτήν οχύρωμα και επεσόρευσεν αργύριον ως χώμα και χρυσίον ως πυλών των οδών. Ιδού ο Κύριος θέλει σκυλεύσει αυτήν και θέλει πατάξει εν τη θαλάσση την δύναμην αυτής και αυτή θέλει καταναλωθεί εν πυρή. Θέλει ελθεί η Ασκάλων και φοβηθεί και η Γάζα και θέλει λυπηθεί σφόδρα και η Ακαρών διότι προσδοκία αυτής θέλει ματαιωθεί και θέλει απολεστεί ο βασιλεύς εκ της Γάζης και η Ασκάλων θέλει κατοικήστε και αλλογενής θέλει καθίσει εν τη Αζώτο και θέλω καθαιρέσει την υπερηφανία των Φιλιστέων και θέλω αφαιρέσει το αίμα αυτών από του στόματος αυτών και τα βδελίγματα αυτών από του μέσου των οδόντων αυτών. Και ο εναποληφθής θελείστε και αυτός δια των Θεών ημών και θελείστε ως χιλίαρχος εις τον Ιούδα και η Ακαρών θελείστε ως ο Ιεβουσαίος. Και θέλω στρατοπεδεύσει κύκλο του οίκου μου εναντίον στρατεύματος, εναντίον διαβαίνοντος και εναντίον επιστρέφοντος. Και καταδυναστεύων δεν θέλει περάσει πλέον επ' αυτούς, διότι τώρα είδον με τους οφθαλμούς μου. Χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προσέ, αυτός είναι δίκαιος και σώζον, πραείς και καθήμενος επί όνου και επί πόλου Ιού υποζυγίου. Και θέλω εξολοθρεύσει την άμαξαν από του Εφραήμ και τον οίκον από της Ιερουσαλήμ και θέλει εξολοθρευθεί το τόξον των πολεμικών. Και αυτός θέλει λαλήσει ειρήνην προς τα έθνη. Και η εξουσία αυτού θελείστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμού έως των περάτων της γης. Και περισσού, δια το αίμα της διαθήκης σου, εγώ εξήγαγον τους δεσμίους σου εκ λάκου ανίδρου. Επιστρέψατε εις το οχύρωμα δέσμιοι της ελπίδος. Έτι και σήμερον κηρύττω ότι θέλω ανταποδώσει διπλά είσαι. Διότι ενέτεινα τον Ιούδαν διέμ' αυτόν ως τόξον. Ισχυρός ενέτεινα τον Εφραήμ και εξήγηρα τα τέκνα σου Σιών κατά των τέκνων σου Ελλάς και σε έκαμον ως ρομφέαν μαχητού και ο Κύριος θέλει φανεί επ' αυτούς και το βέλος αυτού θέλει εξέλθει ως αστραπή. Και Κύριος ο Θεός θέλει σαλπίσει εν σάλπιγγι και θέλει κινηθεί με ανεμοστροβίλους του νότου. Ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπίζεσθε αυτούς και θέλουσι καταναλώσει τους εναντίους και καταβάλει μελήθους σφενδόνης και θέλουσι πει και θορυβήσει ως από ίνου και θέλουσι εμβληστεί ως φιάλι και ως εγωνία του θυσιαστηρίου. Και Κύριος ο Θεός αυτών θέλει σώσει αυτούς εν τη ημέρα εκείνη ως το πίμνιον του λαού αυτού. Επειδή ως λύθη διαδήματος θέλουν συνυψωθεί επί την γη αυτού. Διότι πόσοι είναι η αγαθότης αυτού και πόσοι η ωραιότης αυτού. Ο Σίτος θέλει κάμει ευθύμους τους νεανίσκους και το γλεύκος τας παρθένους. Κεφάλαιον γιώτα. Ζητείτε παρά του Κυρίου η ετών εν το καιρό της οψίμου βροχής και ο Κύριος θέλει κάμει αστραπάς και θέλει δώσει εις αυτούς βροχάς όμβρου εις έκαστον βοτάνιν εν το αγρό. Διότι τα είδωλα ελάλησαν ματαιότητα και η μάντης είδων οράσεις ψευδής και ελάλησαν εν ύπνια μάταια. Παρηγόρουν ματέως. Δια τούτο μετετοπίστησαν ως πίμνιον. Εταράχθησαν διότι δεν υπήρχε ποιμήν. Ο θυμός μου εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων επεσκέφθη το πίμνιον αυτού, τον οίκον Ιούδα,
και έκαμεν αυτούς ως ύπον αυτού ένδοξον εν μάχη. Από αυτού εξήλθον η γωνία, από αυτού ο πάσαλος, από αυτού το πολεμικόν τόξον, από αυτού πάση γεμόνο μου. Και θέλου συνείστε ως ισχυροί, καταπατούντες τους πολεμίους εν το πυλό των οδών, εν τη μάχη. Και θέλου συ πολεμήσει, διότι ο Κύριος είναι μετ' αυτόν, και η αναβάτε τον ύπον θέλου συ κατεσχυνθεί. Και θέλω ενισχύσει τον οίκον Ιούδα και τον οίκον Ιωσήφ θέλω σώσει, και θέλω επαναφέρει αυτούς, διότι ηλέησα αυτούς. Και θέλω συνείστε ως εάν δεν είχον αποβάλει αυτούς. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, και θέλω εισακούσει αυτών. Και οι Εφραημίτε θέλω συνείστε ως ισχυρός, και η καρδία αυτών θέλει χαρή ως από ίνου. Και τα τέκνα αυτών θέλω συνειδή και χαρή. Η καρδία αυτών θέλει εφρανθεί εις τον Κύριο. Θέλω συρρήξει εις αυτούς και θέλω συνάξει αυτούς. Διότι εγώ ελύτρωσα αυτούς και θέλω συμπληθυνθεί καθώς ποτέ επληθύνθησαν. Και θέλω σπείρει αυτούς μεταξύ των λαών και θέλω συμενθυμηθεί εν απομεμακρυσμένης τόπης. Και θέλω συζήσει μετά των τέκνων αυτών και θέλω συνεπιστρέψει. Και θέλω επαναφέρει αυτούς εκ γης Αιγύπτου και συνάξει αυτούς εκ της Ασσυρίας. Και θέλω φέρει αυτούς εις την γην Γαλάδ και εις τον Λίβανο. Και δεν θέλει εξαρκέσει εις αυτούς. Και θέλει περάσει δια της θαλάσσης εν θλίψη και θέλει πατάξει τα κύματα εν τη θαλάσση και πάντα τα βάθη του ποταμού θέλου συξηρανθεί. Και η περηφανία της Ασσυρίας θέλει καταβληθεί και το σκύπτρον της Αιγύπτου θέλει αφαιρεθεί και θέλω ενισχύσει αυτούς εις τον Κύριον και θέλου συ περιπατεί εν το ονόματι αυτού, λέγει Κύριος. Κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Άνοιξον Λίβανε τα στήρα σου και ας καταφάγει πυρ τα σκέδρου σου. Ολόληξον Ελάτη διότι έπεσεν η κέδρος, διότι οι μεγιστάνες υφανίστησαν. Ολολήξατε δρίστης Βασάν, διότι το δάσος το απρόσιτον κατεκόπη. Φωνή ακούεται ποιμένων θρυνούντων, διότι η δόξα αυτών υφανίστη. Φωνή βρυχωμένων σκύμνων, διότι το φρίαγμα του Ιορδάνου εταπεινώθη. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός μου. Ποιμένε το ποιμνιον της σφαγής, το οποίον οι αγοράσαντες αυτό σφάζουσιν ατιμωρήτως. Ιδε πολλούντες αυτό λέγουσιν. Ευλογητός ο Κύριος διότι επλούτησα και αυτοί οι ποιμένες αυτού δεν φίδονται αυτού. Δια τούτο δεν θέλω φυστεί πλέον των κατοίκων του τόπου, λέγει Κύριος. Αλλιδού εγώ θέλω παραδώσει τους ανθρώπους έκαστον εις την χείραν του πλησίον αυτού και εις την χείρα του βασιλέως αυτού και θέλω συ κατακόψει την γην και δεν θέλω ελευθερώσει αυτούς εκ της χειρός αυτών. Και επίμανα το ποίμνιο της σφαγής, το όντως τεταλαιπωρημένον ποίμνιον, και έλαβον εις αίμα αυτών δύο ράβδους. Την μίαν εκάλεσα κάλος και την άλλην εκάλεσα δεσμούς. Και επίμανα το ποίμνιον. Και εξολόθρευσα τρεις ποιμένας εν ενήμινή, και η ψυχή μου ευαρύνθη αυτούς, και η ψυχή δε αυτών απεστράφει εμέ. Τότε είπα, δεν θέλω σας ποιμένη, το αποθνίσκον ας αποθνίσκει και το απολολός ας απόλυτε και τα εναπολυπόμενα ας τρώγωσιν έκαστον τη σάρκα του πλησίον αυτού. Κι έλαβον τη ράβδον μου το κάλος και κατέκοψα αυτήν δια να ακυρώσω την διαθήκη μου την οποίαν έκαμον προς πάντα στους λαούς τούτους. Και ηκυρώθη εν τη ημέρα εκείνη και ούτω το ποίμνιον το τεταλαιπωρημένον το οποίον απέβλεπεν εις εμέ εγνώρισεν ότι ούτως ήτο ο λόγος του Κυρίου. Και είπα προς αυτούς, «Εάν σας φαίνεται καλόν, δώτε μη τον μισθό μου, ειδε μη αρνήθητε αυτόν». Και έστησαν τον μισθό μου 300 αργύρια. Και είπε Κύριος προς εμέ, «Ρίψον αυτά εις τον Γεραμαία την έντιμον τιμήν με την οποίαν ετιμήθην υπ' αυτόν». Και έλαβον τα 300 αργύρια και έριψα αυτά εν το οίκο του Κυρίου εις τον Κεραμαία. Και κατέκοψα την άλλην μου ράβδον, τους δεσμούς, δια να ακυρώσω την αδελφότητα μεταξύ Ιούδα και Ισραήλ.
και είπε Κύριος προς εμέ, «Λάβε εις αυτόν έτι τα εργαλεία ποιμένος ασυνέτου, διότι είδου, εγώ θέλω αναστήσει ποιμένα επί την γη, ώστις δεν θέλει επισκέπτεστε τα απολολότα, δεν θέλει ζητεί το διεσκορπισμένον και δεν θέλει ιατρεύει το συντετριμένον, ουδε θέλει ποιμένη το υγιές, αλλά θέλει τρώγει την σάρκα του παχαίος και κατακόπτει τους όνυχας αυτών. Ουέις των μάταιων ποιμένα, τον εγκαταλείποντα το ποιμνιον. Ρομφαία θέλει ελθεί επί των βραχίων αυτού και επί των δεξιών οφθαλμών αυτού. Ο βραχίων αυτού θέλει ολοτελώς ξηρανθεί και ο δεξιός οφθαλμός αυτού ολοκλήρως αμαυρωθεί. Κεφάλαιον Ιώτα Βήτα. Το φορτίον του λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ λέγει Κύριος, ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιών την γη και μορφώνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού. Ιδού, εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο. Και επί των Ιούδαν έτη θελήστε τούτο εν τη πολιορκία τη κατά της Ιερουσαλήμ. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ προς πάντα στους λαούς λίθων καταβαρύνοντα. Πάντες όσοι επιφορτιστώσιν αυτόν θέλουσι κατασυντριφθεί, όταν πάντα τα έθνη της γης συναχθώσιν εναντίον αυτής. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω πατάξει πάντα ύπον εν εκστάσει και τον αναβάτην αυτού εν παραφροσύνη. Και θέλω ανοίξει τους οφθαλμούς μου επί των οίκων Ιούδα και θέλω πατάξει εν αποτυφλώσει πάντα ύπον των λαών. Και οι άρχοντες του Ιούδα θέλουσιν υπή εν τη καρδία αυτών. Στήριγμα είναι εις εμέ οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, δια του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού αυτών. Εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει τους άρχοντας του Ιούδα ως εστίαν πυρός εις ξύλα και ως λαμπάδα πυρός εις χειρόγορον. Θέλουσι καταφάγει πάντα στους λαούς κύκλο εκ δεξιών και εξ αριστερών. Και η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικηθεί πάλιν εν το τόπο αυτής εν Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος θέλει σώσει πρώτον τα σκηνά του Ιούδα δια να μην μεγαλύνεται η δόξα του οίκου του Δαβίδ και η δόξα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ κατά του Ιούδα. Εν τη ημέρα εκείνη ο Κύριος θέλει υπερασπιστεί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και ο αδύνατος μεταξύ αυτών εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε ως ο Δαβίδ και ο οίκος του Δαβίδ ως Θεός, ως Άγγελος Κυρίου ενώπιον αυτών. Εν τη ημέρα εκείνη θέλω ζητήσει να εξολοθρεύσω πάντα τα έθνη τα ερχόμενα κατά της Ιερουσαλήμ. Και θέλω εκχέει επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, πνεύμα χάριτος και οικεσιών, και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκέντησα. Και θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν ως πενθήτης δια τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθεί δι' αυτόν ως ο λυπούμενος δια τον πρωτότοκον αυτού. Εν τη ημέρα εκείνη θελήστε πένθος μέγα εν Ιερουσαλήμ, ως το πένθος της Αδαδρυμών εν τη πεδιάδη Μεγιδών. Και θέλει πενθήσει η γη πάσα οικογένεια καθεαυτήν, η οικογένεια του οίκου Δαβίδ καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς, η οικογένεια του οίκου Νάθαν καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς, η οικογένεια του οίκου Λεβί καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς, η οικογένεια Σιμεή καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Πάσε εναπολυφθεί σε οικογένεια, εκάστη οικογένεια καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Κεφάλαιον Ιώτα Γάμα. Εν τη ημέρα εκείνη θελήστε πηγή ανεωγωμένη εις τον οίκο Δαβίδ και εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ δια την αμαρτίαν και δια την ακαθαρσίαν. Και εν τη ημέρα εκείνη λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω εξολοθρεύσει τα ονόματα των ειδώλων από της γης και δεν θέλει πλέον είστε ενθύμησης αυτών. Και έτι θέλω αφαιρέσει τους προφήτας και το πνεύμα το ακάθαρτον από της γης. Και αν της προφητεύει έτι, τότε ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού, οι γεννήσαντες αυτών, θέλουσι υπή προς αυτών. Δεν θέλει ζήσει, διότι ψεύδι λαλείς εν το ονόματι του Κυρίου. Και ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού, οι γεννήσαντες αυτών, θέλουσι διατραυματίσει αυτόν όταν προφητεύει.
Και εν τη μέρα εκείνη οι προφήτε θέλουσι κατεσχυθεί έκαστος εκ της οράσεως αυτού όταν προφητεύει. Και δεν θέλουσιν ενδύεστε ένδυμα τρίχινον δια να απατώσει. Και θέλει είπει, εγώ δεν είμαι προφήτης, είμαι άνθρωπος γεωργός, διότι άνθρωπος με μίσθωσεν εκ νεότητός μου. Και αν της είπει προς αυτόν, τι είναι επληγέ αυτέ εν μέσω των χειρών σου, θέλει αποκριθεί, εκείνε τα σοπία σε πληγώθην εν το οίκο των φίλων. Ρομφαία εξύπνησον κατά του ποιμένος μου και κατά του ανδρός του συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπιστεί. Θέλω όμως στρέψει την χείρα μου επί τους μικρούς. Και εν πάση τη γη, λέγει Κύριος, δύο μέρη θέλουσιν εξολοθρευτεί εν αυτή και εκλείψει. Το δε τρίτον θέλει εν απολυφθεί εν αυτή. Και θέλω περάσει το τρίτον διαπυρός. Και θέλω καθαρίσει αυτούς ως καθαρίζεται το αργύριον και θέλω δοκιμάσει αυτούς ως δοκιμάζεται το χρυσίον. Αυτοί θέλουν συνεπικαλεστεί το όνομά μου και εγώ θέλω εισακούσει αυτούς. Θέλω υπεί, ούτως είναι λαός μου και αυτοί θέλουν συνυπεί. Ο Κύριος είναι ο Θεός μου. Κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Ιδού η ημέρα του Κυρίου έρχεται και το λάφυρό σου θέλει διαμεριστεί εν το μέσο σου. Και θέλω συνάξει πάντα τα έθνη κατά της Ιερουσαλήμ εις μάχην. Και θέλει αλωθεί η πόλης και η οικία θέλουσι λαιλατηθεί και οι γυναίκες θέλουσι βιαστεί. Και το ίμιση της πόλεως θέλει εξέλθει εις εχμαλωσίαν, το δε υπόλοιπον του λαού δεν θέλει εξολοθρευθεί εκ της πόλεως. Και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ως ότε επολέμησεν εν τη ημέρα της μάχης. Και η πόδες αυτού θέλουσι σταθεί κατά την ημέραν εκείνην επί του όρους των ελαιών του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί κατά το μέσον αυτού προς Ανατολάς και προς Δυσμάς και θέλει γίνει κυλάς μεγάλη σφόδρα. Και το ίμιση του όρους θέλει συρθεί προς βοράν και το ίμιση αυτού προς νότον. Και θέλετε καταφύγει εις την κοιλάδα των ωραίων μου. Διότι η κοιλάς των ωραίων θέλει φθάνει έως εις Ασάλ. Και θέλετε φύγει καθώς εφύγεται απέμπροσθεν του σεισμού εν τες ημέρες Οζίου του βασιλέως του Ιούδα. Και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι Άγιοι. Και εν εκείνη τη ημέρα το φως θέλει είστε λαμπρόν ουδές είναι σκοτασμένο. Αλλά θέλει είστε μία ημέρα ή της είναι γνωστή εις τον Κύριον ούτε ημέρα ούτε νύξ. Και προς την εσπέραν θελήστε φως. Και εν τη ημέρα εκείνη είδα τα ζώντα θέλουσιν εξέλθει εξ Ιερουσαλήμ, το ίμιση αυτών προς την θάλασσαν την ανατολικήν και το ίμιση αυτών προς την θάλασσαν την δυτικήν. Εν θέρι και εν χειμώνη θελήστε ούτω. Και ο Κύριος θελήστε βασιλεύς εφόλην την γην. Εν τη ημέρα εκείνη θελήστε Κύριος εις και το όνομα αυτού εν. Πάσο τόπος θέλει μεταβληθεί εις πεδιάδα από Γαβαά έως Ρημών, κατά νότον της Ιερουσαλήμ. Και αυτή θέλει υψωθεί και κατοικηθεί εν το τόπο αυτής από της πύλης του Βενιαμίν έως του τόπου της πρώτης πύλης έως της πύλης των γωνιών και του πύργου Ανανεήλ μέχρι των λινών του βασιλέως. Και θέλουσι κατοικήσει εν αυτή και δεν θελήστε πλέον αφανισμός. Και η Ιερουσαλήμ θέλει κάθιστε εν ασφαλεία. Και αυτή θέλει είστε η πληγή, με την οποία ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντα στους λαούς, τους στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ. Η σάρξ αυτών θέλει τίκεστε ενώ ίστανται επί τους πόδας αυτών και η οφθαλμή αυτών θέλουσι διαλυθεί εν τες σοπές αυτών. Και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθεί εν το στόματι αυτών. Και εν τη ημέρα εκείνη ταραχή του Κυρίου μεγάλη θελήστε μεταξύ αυτών. Και θέλουσι πιάνει έκαστος την χείρα του πλησίον αυτού και η χείρα αυτού θέλει εγείρεστε κατά της χειρός του πλησίον αυτού. Και ο Ιούδας έτη θέλει πολεμήσει εν Ιερουσαλήμ. Και ο πλούτος πάντων των εθνών κύκλο θέλει συναχθεί χρυσίον και αργύριον και ημάτια εις πλήθος μέγα. Και η πληγή του ύπου, του ημιώνου, της καμήλου και του όνου
και πάντων των κτηνών τα οποία θελουσινίστε εν τη στρατοπέδης εκείνης, τι αυτοί θελείστε όσοι πληγοί αυτοί. Και πάσος της υποληφθή εκ πάντων των εθνών, των ελθόντων κατά της Ιερουσαλήμ, θέλει αναβαίνει κατέτος δια να προσκυνεί τον βασιλέα των κύριων των δυνάμεων και να εορτάζει την εορτήν της κοινοπηγίας. Και όσοι εκ των οικογενειών της γης δεν αναβώσουν εις Ιερουσαλήμ, δια να προσκυνήσωσι τον βασιλέα των κύριων των δυνάμεων, εις αυτούς δεν θέλει είστε βροχή. Και αν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν αναβεί και δεν έρθει, επί τους οποίους δεν είναι βροχή, εις αυτούς θέλει είστε η πληγή, ειν ο Κύριος θέλει πληγώσει τα έθνη, τα μη αναβαίνοντα δια να εορτάσωσι την εορτήν της κοινοπηγίας. Αυτοί θέλει είστε η ποινή της Αιγύπτου και η ποινή πάντων των εθνών, των μη θελόντων να αναβώσει δια να εορτάσωσι την εορτήν της κοινοπηγίας. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε επί τους κόδωνας των ύπων, αγιασμός εις των Κύριων. Και οι Λέβητες εν το οίκο του Κυρίου θέλουσιν είστε ως εφιάλε έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και πας Λέβης εν Ιερουσαλήμ και εν Ιούδα θέλει είστε αγιασμός εις των Κύριων των δυνάμεων. Και πάντες οι θυσιάζοντες θέλουν συνελθεί και λάβει εξ αυτών και εψίσει εν αυτής. Και εν τη ημέρα εκείνη δεν θέλει είστε πλέον χαναναίος εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων.